ξεκινήσουμε όμως το δελτίο με την εξέλιξη της πανδημίας και τα 157 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα στη χώρα, 15 εκ των οποίων στην Κρήτη, 11 στο Ηράκλειο, 2 στα Χανιά και από ένα σε Ρέθυμνο και Λασίθη. Πάμε στη Στέλλα τη Μαχιουδάκη για να μας τα πει αναλυτικά. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο. Κυρίες και κύριοι, αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ακόμα και με χθες, ο αριθμός των κρουσμάτων, 157 λοιπόν στη χώρα μας, 41 από αυτά εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων, 10.134. Ενώ θυμάσαι ότι χθες τέτοια ώρα λέγαμε ότι είμαστε πολύ κοντά στις 10.000. Σήμερα βλέπουμε ότι σπάσαμε το φράγμα των 10.000. Στο κόκκινο παραμένει η Αττική, η Θεσσαλονίκη και στο κάδρο μπήκε και το Ηράκλειο σήμερα. Οι θάνατοι είναι 2 το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας έτσι τη λίστα στους 262, μία 84χρονη από την Καρδίτσα και ένας 58χρονος που νοσηλευόταν, Μάνο, κυρίες και κύριοι, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σωτηρία από τον περασμένο Μάρτιο. Δυστυχώς κατέληξε σήμερα. Παρατηρούμε βέβαια ότι έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός των νεκρών τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο οι διασωληνωμένοι, ο αριθμός τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 35 σήμερα στον αριθμό. Τα τελευταία στοιχεία από το ΝΕΟΔΗ αναφέρουν ότι με ρεκόρ κρουσμάτων κλείνει ο Αύγουστος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, 23 δηλαδή με 29 Αυγούστου, είχαμε 1.621 κρούσματα στη χώρα μας. Τα περισσότερα, θυμόμαστε όλοι, ήταν την περασμένη Τετάρτη που ήταν 293. Και όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, αυτό που καταγράφεται είναι μια σιωπηλή διασπορά από τους νέους, οι οποίοι βέβαια ο ιός προκαλεί ιδιαίτερα ήπια συμπτώματα και πολλές φορές δεν είναι και ορατά, τα συμπτώματα δεν είναι ορατά ούτως ώστε να τους οδηγήσουν σε νοσοκομεία. Πάμε στα της Κρήτης. Τοπικά λοιπόν 15, όπως είπα, διψήφιος ο αριθμός και σε πρώτο κάδρο μπαίνει ο νομός Ηρακλείου. 11 τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα 8 σχετίζονται με ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα. Έχουμε επίσης 2 κρούσματα σήμερα στα Χανιά, ένα στο Ρέθυμνο, αφορά σε ένα 30χρονο ρεθμιώτη, ο οποίος προσήλθε στο νοσοκομείο με ήπια συμπτώματα και αυτή την ώρα είναι στο σπίτι του σε κατοίκον περιορισμό. Ενώ σήμερα και το Λασίθι μας έδωσε ένα ακόμα κρούσμα. Πάντως, να πούμε, Στέλλα, ότι όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων στο Ηράκλειο, μιλώντας με ειδικούς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί, γιατί ισχύει αυτό ακριβώς που μας είπες, ότι υπήρξε ιχνηλάτιση και φαίνεται ότι σχετίζονται με συγκεκριμένο κρούσμα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι πάνε με πολύ μεγαλύτερη πλέον ευκολία να περάσουν τη διαδικασία του ελέγχου. Βέβαια. Αυτό ούτως ή άλλως το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα περισσότερα νέα κρούσματα που καταγράφονται είναι επειδή έχουν έρθει σε επαφή με ήδη επιβεβαιωμένα και προκύπτει από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Και μιας και μιλάμε για ιχνηλάτηση, να παραμείνουμε, Μάνο, στο Ηράκλειο και να αναφερθώ στη χθεσινή είδηση με τον εργαζόμενο σε καφετέρια στα Μάγια, όπου ήμασταν εν αναμονή των αποτελεσμάτων στους υπόλοιπους συναδέλφους του στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Όλα τα τεστ λοιπόν που έγιναν στους εργαζόμενους της συγκεκριμένης καφετέριας είναι αρνητικά, όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Θυμίζω ότι ο συνάδελφός τους, που είναι ασυμπτωματικός, παραμένει στο σπίτι του σε κατοίκον περιορισμό δηλαδή. Ανακοινώθηκε επίσης ότι έγινε απολύμανση του χώρου και από αύριο πλέον η συγκεκριμένη καφετέρια θα λειτουργεί κανονικά. Να θυμίσω και να μεταφερθώ πιο δυτικά, να πάω στο νομό Χανίων, ότι από αύριο και μέχρι νεοτέρας αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού στο μεγάλο Αρσενάλι μετά το θετικό κρούσμα που βρέθηκε σε εργαζόμενο της δημοτικής επιχείρησης στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Και να μου επιτρέψεις να αναφερθώ φυσικά, Μάνο, και στους ελέγχους που είχαμε χθες Σάββατο σε όλη την Κρήτη, πρόστιμα και λουκέτα πάλι. Στο Ηράκλειο λοιπόν διαπιστώθηκε παράβαση για υπέρβαση θαμώνων σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λουκέτο για 15 ημέρες και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε ένα καφέ μπαρ στα Χανιά που λειτουργούσε υπερβαίνοντας το ωράριο. Έχουμε λουκέτο 3 ημέρες και 10.000 ευρώ. Σε ταβέρνα στο Λασίθι είχαμε υπέρβαση ωραρίου, λουκέτο και πρόστιμο και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε ένα κομμωτήριο του Ηρακλείου για τη μη τήρηση προγράμματος ραντεβού. Εκεί είχαμε το τσουχτερό πρόστιμο των 10.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μάσκες, που οι έλεγχοι εξακολουθούν να είναι σαρωτικοί στην Κρήτη, 37 χθες τα πρόστιμα σε επίπεδο νησιού, 24 από αυτά σε πεζούς στην πόλη των Χανίων, 5 στο Ρέθυμνο, 3 εργαζόμενοι, 2 πελάτες, 4 στο Ηράκλειο, 2 υπάλληλοι και 2 ιδιοκτήτες καταστημάτων και 4 στο Λασίθι, 2 πελάτες και 2 οδηγοί ταξί
και λεωφορείων. Να κλείσω μόνο λέγοντας, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, σε ό,τι αφορά την αυριανή κρίσιμη ημέρα για το μέλλον της νέας σχολικής χρονιάς, για το πώς θα ξεκινήσει. Θυμίζω ότι η τηλεδιάσκεψη που έχει προγραμματιστεί για αύριο μεταξύ των ειδικών και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για να κατασταλάξουν και να αποφασίσουν τελικά πότε θα είναι το άνοιγμα των σχολείων. Την Τρίτη, ωστόσο, θα έχουμε από την κυρία Κεραμέο τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο κάδρο παραμένει πότε θα ανοίξουν 7 ή 14 και φυσικά με ποιος θα είναι ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.